Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους και όλες, με υγεία και δύναμη, για να έχουμε και την απαιτούμενη αντοχή που θα μας χρειαστεί για τις αυξημένες απαιτήσεις της νέας χρονιάς, για να εκπληρώσουμε τους στόχους του κόμματός μας και τις προσδοκίες των εργαζομένων, της νεολαίας του λαού. Υποδεχόμαστε το 2024 με αγωνιστική αισιοδοξία και πίστη ότι ο λαός μας, όλοι οι λαοί, θα βγουν πιο δυναμικά στο προσκήνιο, θέτοντας το στόχαστρο της πάλης τους, τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων τους και τους πραγματικούς αντιπάλους που έχουν απέναντί τους, τους άπτους δηλαδή εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος και την εξουσία του κεφαλαίου. Η χρονιά που έφυγε το 2023 χαρακτηριστήκε από σημαντικά γεγονότα. Ξεχωρίζουμε την ένταση των εμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στο φόντο της οικονομικής ύφεσης της καπιταλιστικής οικονομίας και των συγκρούσεων που ματώνουν τους λαούς, ιδιαίτερα στην Ουκρανία, και τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης, που και αυτή στηρίζεται από την πλευρά της με τα άλλα κόμματα, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αστικά κόμματα. Χαρακτηρίζεται επίσης από τα τραγικά γεγονότα στα Τέμπη, τις φωτιές, τις πλημμύρες, που επιβεβαιώνουν ότι το αστικό κράτος, οι κυβερνήσεις και τα κόμματά του κεφαλαίου βάζουν τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας. Από την επίθεση ενάντια στο εισόδημα, τα δικαιώματα του λαού με την ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα που εξανεμίζουν τους μισθούς, τις συντάξεις και την παραπέρα υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, την επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας και την εξαγγελία για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Χαρακτηρίστηκε επίσης από την ανάπτυξη των κινητοποιήσεων και της πάλης των σημαντικών αγώνων των εργαζομένων, της νεολαίας όλου του λαού, ενάντια σε αυτή την επίθεση, διεκδικώντας την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του. Σε αυτούς τους αγώνες, το κόμμα μας, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, οι κομμουνιστές και οι φίλοι, οι συμπορευόμενοι, το κόμμα μας πρωτοστάτησε και το ίδιο θα συνεχίσουμε και τη νέα χρονιά με οδηγό τις αποφάσεις του κόμματός μας. Εξάλλου, είναι σε εξέλιξη συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής για τις αποφάσεις και με τις αποφάσεις τις θα βαδίσουμε για να είναι το 2024 μια καλύτερη χρονιά για το λαό και το κόμμα μας. Καλή χρονιά και πάλι, και να προχωρήσουμε τώρα στην κοπή της πίτας. Για να ξέρετε από πριν, υπάρχουν δύο νομίσματα. Το ένα είναι στην πίτα που θα κοπεί εδώ και το άλλο είναι στα κομμάτια τα οποία είναι κομμένα. Το κάθε νόμισμα αντιστοιχεί και ένα δώρο. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα αντίγραφο πίνακα από τη συλλογή τα Αγιολούρδα του Βαλάμου, τα οποία έχουμε. Και θα ξεκινήσουμε το πρώτο. Το πρώτο κομμάτι, Σοφία, το πρώτο κομμάτι είναι για το κόμμα μας και θα το παραλάβει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ο σύντροφος Ποδημήτρης Κουτσούμπας. Συνήθως επειδή είναι στη γωνία το πρώτο είναι ρηγμένος και όλας δεν παίρνει το τότε ονόμαστε. Το κάνουμε και επίτηδες να το στείλουμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι για την ΚΝΕ και θα το παραλάβει ο γραμματέας, ο σύντροφος, ο Θοδωρής, ο Κοτσακής.